Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Στολάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ στο North Express. Θέλω από την επιστήμη πλέον να μου πείτε πώς εκλαμβάνετε εσείς τις συνεχείς αυτές προκλήσεις της Τουρκίας. Μας έχει μία κρύο, μία ζέστη. Την ώρα που αποκαλύψει ασθενή και ψυχοπαθή τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει στηρίξει πάρα πολύ την Ελλάδα σε όλη αυτή την προσπάθεια της να αναδείξει τις προκλήσεις της Τουρκίας, από την άλλη εκδίδει ναύτεξ, τις οποίες στη συνέχεια αποσύρει, όπως για παράδειγμα αυτή που εξέδωσε για την αυριανή ημέρα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Πού το πάει ο Ερντογάν, κύριε Καρακοστάνογλου? Δεν είναι θέμα της δικής μου επιστήμης, αλλά της νευροπαθολογίας και της ψυχιατρικής αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Η νομική επιστήμη έχει θέσει από δεκαετίες τους κανόνες για τον τρόπο χρήσης των θαλασσών και αυτούς τους κανόνες προσπαθεί να τους αλλάξει και να τους κόψει στα μέτρα της Τουρκίας ο Ερντογάν. Πρόσφατο άρθρο του New York Times τον χαρακτήριζε ως διαταραγμένη προσωπικότητα και έτσι αυτά που προσπαθεί αυτός να προσδώσει στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν ανήκουν στον ίδιο του τον εαυτό, ο οποίος είναι ένας αλαζονικός ηγέτης με 1000 προβλήματα στην ψυχοσύνθεσή του και είναι επικίνδυνος. Θυμίζει, και το έχω γράψει στο χθεσινό μου άρθρο στη Μακεδονία, ότι έχει θυμίζει τον Χίτλερ του Μεσοπολέμου. Η Ελλάδα δυστυχώς, λόγω γεωγραφίας και ιστορίας, έχει έναν κακό, πονηρό και πλεονέκτη γείτονα, ο οποίος σε αυτή τη φάση κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος είναι επικίνδυνος για όλη τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Ανατολική, να μην πω το σύνολο της Μεσογείου. Η αντίδραση πρέπει να είναι καθολική και ήδη οι νομοτέλειες της ιστορίας τον οδηγούν τον Ερντογάν, δυστυχώς μαζί του παρασέρνει τον παραπληροφορημένο και υποσυνεχή προπαγάνδα τουρκικό λαό σε μία αντιπαλότητα με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που δεν κατάφεραν τα πληττόμενα ελληνικά συμφέροντα, κύριε Στολάκη, δηλαδή το να υπάρξει μία αντίδραση με οικονομικές κυρώσεις στο πρώτο επίπεδο και αλληλεγγύη για την Ελλάδα πέρα από τις δηλώσεις σε ουσιαστικά ζητήματα, χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εξοπλισμοί, να μην δοθούν δηλαδή τα 6 σύγχρονα υποβρύχια στην Τουρκία, το καταφέρνει ο ίδιος ο Ερντογάν με τον μαξιμαλισμό και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, την αλαζονία του σε όλα τα επίπεδα, την προσβλητική του αντιμετώπιση Ευρωπαίων ηγετών του επίπεδου του ηγέτη της Γαλλίας, ο οποίος μετά την Μέρκελ θεωρείται, και καθώς είναι και μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Γαλλία, πυρηνική δύναμη, η Γερμανία δεν είναι τίποτα από τα δύο αυτά. Και έτσι η ίδια η υπερβολή του και η κακότητα η οποία αναβλύζει από κάθε τι, θυμηθείτε τι έλεγε προμηνών και πιο πρόσφατα για τη Σμύρνη, και αντί να ζητάνε συγγνώμη οι Τούρκοι και ιδίως ο πρόεδρος αυτός για τα όσα έχουν γίνει στις σύγχρονες ελληνοτουρκικές σχέσεις, έρχεται και κομπάζει για... Κύριε Καρακοστάνογλου. Και συγχωρήστε με, αλλά το πρόβλημα είναι αυτό, ότι πλέον η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ως εχθρό και μία επικίνδυνη δύναμη την Τουρκία και να προσπαθήσει με ποικίλα μέσα, τα οποία θα πρέπει να κλιμακωθούν στην πορεία του χρόνου, να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο επιχειρεί η Τουρκία, να γίνει μία... Παρακαλώ. Κύριε Καρακοστάνογλου, μήπως και η Ελλάδα τελικά δεν κάνει κάτι σωστά? Συμφωνώ. Σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές της επαφές, σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς της απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Εδώ και χρόνια και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου διεθνολόγοι, οι οποίοι έχουν μια ειδίκευση όπως και η δική μου στο δίκαιο της θάλασσας, λέμε ότι η Ελλάδα ολιγόρησε
για λόγους ψυχραιμίας, αυτοσυγκράτησης, φοβικού συνδρόμου προς την Τουρκία, αψόγου στάσεως προς τους συμμάχους, ολιγόρησε να κάνει τα αυτονόητα, να αξιοποιήσει τις πολλές δυνατότητες που της δίνει ως χώρας με πολύ μεγάλο θαλάσσιο μέτωπο, με θαλάσσια δύναμη και στον εμπορικό στόλο, αλλά και η ναυτοσύνη των Ελλήνων και στον πολεμικό στόλο είναι γνωστή και κατοχυρωμένη, δεν έχει κάνει τα απλά. Είμαστε η τελευταία χώρα, θα το δείτε να γράφετε και σε άλλες εφημερίδες και ιστολόγια σήμερα, έχω κουραστεί να το λέω διδάσκοντας σχεδόν 40 χρόνια στη νομική σχολή, ότι είμαστε η 141η χώρα σε θαλάσσια δικαιώματα και διεκδικήσεις, έχοντας μόνον 6 μίλια αιγιαλίτιδας ζώνης και μη έχοντας μία σειρά από άλλες ζώνες που θα μπορούσαν στο άθροισμα των περιοχών που θα μας προσέδιδαν να τετραπλασίαζαν σχεδόν, 3,7 φορές είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης, την ελληνική επικράτεια στον θαλάσσιο χώρο. Κύριε Πρόεδρε, η κίνηση της Ελλάδας, από κοινού με την Αλβανία, το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να προσφύγουν στην Χάγη για την επίλυση της διαφοράς την οποία έχουν. Στέλνει μηνύματα που πρέπει να στείλει στην Τουρκία. Βεβαίως προσπαθεί να καταδείξει, όπως συνέβη και με τις δύο προηγούμενες οριοθετήσεις με την Αίγυπτο τον Αύγουστο και λίγο νωρίτερα με την Ιταλία, ότι υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο το οποίο γίνεται καθολικά αποδεκτό από τις χώρες της Ιφιλίου και ότι αυτό προβλέπει λύσεις. Προβλέπει πραγματικά λύσεις που να εξυπηρετούν όλα τα εμπλεκόμενα σε οριοθετήσεις κράτη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Η Τουρκία δεν τους αποδέχεται. Όταν έρχεται και μια χώρα που είναι, θα έλεγα, υπό την επιρροή της Τουρκίας, η Αλβανία, να αποδεχθεί μια δικαστική επίλυση με την Ελλάδα, η Ελλάδα δεν ζητάει να επιβάλλει κάποιες απόψεις. Μάλιστα. Υπήρξε μια συμφωνία το 9, όπως γνωρίζετε, την οποία παρέβη και δεν την επεκύρωσε η Αλβανία. Βρήκε αιτίες οι οποίες έχουν αναλυθεί από την επιστήμη και έχουν αποδειχθεί ότι δεν ήταν ορθές, ήταν προσχηματικές. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα, κάνοντας υποχώρηση, η Αλβανία είχε δηλαδή ευθύνη για παραβίαση συμφωνίας από την Ελλάδα, γιατί οι συμφωνίες από τις υπογραφές τους, κύριε Στολάκη, παράγουν τα πρώτα τους αποτελέσματα, τα νομικά, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Λοιπόν, τόσα χρόνια η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα. Τώρα, επειδή η Αλβανία γνωρίζει, για να δούμε και την ουσία των πραγμάτων, ότι επίκυνται διαπραγματεύσεις για την πορεία της στην Ευρωπαϊκή, προσπαθεί να κάνει το ελάχιστο ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να έχει ένα λόγο να της δώσει το πράσινο, την πράσινη κάρτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς ξέρει ότι η χώρα μας δεν θα το πράξει. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να το πράξει. Μάλιστα. Κύριε Καρακοστάνογλου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Γεια σας.